το ίδιο εορταστικό συνεργεία το τοπικό αύριο. Όχι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση σας να καλύψετε αυτό το γεγονός. Για μας είναι πολύ σημαντικό γεγονός το θέμα της Μεραρχίας Άκουη, γιατί κρύβει αυτό το ιστορικό γεγονός μια πανανθρώπινη συμπεριφορά των κεφαλήνων πολύ ψηλού επίπεδου. Αυτή η δυνατότητα των κεφαλήνων που υπερέψαν εαυτό και παρότι ήταν κατακτητές οι Ιταλοί εδώ, μπόρεσαν στη δύσκολη τη στιγμή, όταν από κατακτητές γίνανε διωκόμενοι, να τους καλύψουν, να τους φροντίσουν, να τους φυγαδεύσουν, διακινδυνεύοντας την ίδια τους την οικογένεια και τη ζωή τους, ήταν μια πράξη ανθρωπισμού που έχει υπογραμμιστεί από τα παγκόσμια μέσα και μάλιστα εφαρμόστηκαν πολύ πριν, αυτή η συμπεριφορά εφαρμόστηκε πολύ πριν εφαρμόστηκε πλέον από την Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, από τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πλέον. Αυτό έχει αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση που έχουμε κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτω από την αιγίδα του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, του κ. Μάρτιν Σούλτς, για την συναδέρφωση και την συμπεριφορά των κεφαλήνων που είναι παγκόσμιο παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι το σκέλος, για μας είναι ιδιαίτερα τιμητικό και αυτό εμείς το υπογραμμίζουμε. Από την άλλη, δεχόμαστε με σεβασμό τους Ιταλούς, την μνήμη που έχουν στους ανθρώπους, στους στρατιώτες τους, οι οποίοι σκοτώθηκαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο. 10.000 άτομα σκοτώθηκαν σε αυτή την. Είναι από τα μεγαλύτερα τραγικά συμβάντα του Παγκοσμίου Πολέμου. Και τηρείται το τυπικό και το πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδας και Ιταλίας. Σήμερα δεχτήκαμε τον στρατιωτικό ακόλουθο της Ιταλικής Πρεσβείας, ο οποίος εκπροσωπεί τον πρέσβη και την Ιταλική κυβέρνηση, εδώ σε μια θυμοτυπική συνάντηση, όπου συζητήσαμε και για το γεγονός αυτό και για το Μουσείο της Άκουη και για την συνεργασία με τους Ιταλούς και για την επιθυμία και την προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή, ο κ. Παρίσης, ο Δήμαρχος και όλοι οι συνεργάτες του να δυναμώσουμε αυτές τις σχέσεις συνεργασίας που ήδη το έχουμε κάνει και θέλουμε να το κάνουμε ακόμα περισσότερο με συνεργασίες σε διάφορους τομείς, τουριστικό, επενδυτικό, πολιτιστικό με τους φίλους Ιταλούς. Την άλλη εβδομάδα, μάλιστα, συμμετέχει η Κεφαλονιά στην δεύτερη Διεθνή Σύνοδο για τα Μεσογειακά, για τα όμορφα Μεσογειακά χωριά που συμμετέχει και η Κεφαλονιά. Και είναι και αυτό άλλο ένα δείγμα της επιθυμίας για να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και γενικά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε αυτή την συνεργασία. Το τυπικό αύριο θα γίνει όπως γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από το Μνημείο των Ελλήνων, όπου οι Ιταλοί σε ένδειξη σεβασμού θα κατέσουν στεφάνι μαζί και εμείς φυσικά και μετά εμείς θα μεταφερθούμε μαζί με τους Ιταλούς στο Ιταλικό Μνημείο, όπου εκεί θα αποδώσουμε και τον πρέποντα σεβασμό και θα αναφέρουμε και στους χαιρετισμούς μας, όπου θα επαναφέρουμε να θυμίσουμε έτσι αυτά τα ιστορικά γεγονότα, λιτά, ουσιαστικά και με σεβασμό στη μνήμη των όλων των πεσόντων, γιατί οι πόλεμοι, όπως γνωρίζετε, τα θύματα δεν έχουν πατρίδα, είναι από όλο τον κόσμο, όποιος κλείνει τα μάτια του, είναι τραγικό να συμβαίνει αυτό το πράγμα και ελπίζουμε να πάψει να συμβαίνει. Δεν το βλέπουμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και μετά θα πάμε στο Λάκκο των Ιταλών, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή, για να κατευθούν και εκεί η στεφάνεια και ολοκληρώνεται αυτή η εκδήλωση μνήμης και τιμής. Και προς τους Κεφαλονίτες και προς τους Ιταλούς. Ευχαριστώ.